Έχουμε μαζί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, τον υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, δικηγόρο Γιώργο Τσίρη. Είναι μαζί μου στο στούντιο και τον ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά? Καλησπέρα κύριε Κογκόλη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Συνεχίζετε τις περιοδίες ακατάπαυστα, όπως και τα άλλα κόμματα βεβαίως. Σήμερα, είδαμε και ρεπορτάζ νωρίτερα, βρίσκεται στην Πάτρο ο πρώην υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Θα ήθελα να μου πείτε, με φόντο τις δεύτερες εκλογές και μετά το αποτέλεσμα των πρώτων, βέβαια δεν έχουμε σταθεί ακόμη στο 100%, ποιο είναι το κλίμα που συναντάτε στην κοινωνία για τη Νέα Δημοκρατία και για τα κόμματα που βρίσκονται απέναντί της? Είναι σε εξέλιξη μια νέα προεκλογική περίοδος, μια νέα εκλογική μάχη. Βέβαια δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι προηγήθηκε η αμέσως προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, η οποία είχε το αποτέλεσμα αυτό, το πάρα πολύ θετικό για τη Νέα Δημοκρατία. Και έτσι η ανταπόκριση του κόσμου είναι χαμογελαστά πρόσωπα, είναι άνθρωποι οι οποίοι μας υποδέχονται πολύ ευχαριστημένοι με αυτό το αποτέλεσμα. Υπήρξε σίγουρα μία εκτόνωση και μάλιστα και μεσολάβησε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, και έτσι δεν είναι ο κόσμος τόσο πολύ εύκολος πάλι να μπει σε μία διαδικασία προεκλογικής αναμέτρησης. Ωστόσο, σιγά σιγά εμείς εντείνουμε τις προσπάθειές μας, κάνουμε περιοδίες ξανά σε όλο το νομό, αυτή τη στιγμή με κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία στελεχώνονται από όλους τους υποψήφιους βουλευτές και τα μέλη της τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Συναντάμε ξανά τον κόσμο, τον προτρέπουμε να μην εφησυχάζει, γιατί υπάρχουν εκλογικά διλήμματα και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Πρέπει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας να παραμείνει σταθερά υψηλό για να αποφύγουμε κάθε σκέψη και σενάριο αστάθειας κυβερνητικής. Πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία της 21ης Μαΐου και να πάμε στις επόμενες εκλογές με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, εμπιστοσύνη, αποφασιστικότητα, για να μπορέσουμε να ατενίσουμε την επόμενη μέρα με πλήρη εμπιστοσύνη στο πρόγραμμά μας. Ζητάτε αυτοδυναμία με ευρεία μάλιστα πλειοψηφία. Ακούω τους δημοσκόπους να λένε ότι δεν περιμένουν, παρότι είναι σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού οι εκλογές, δηλαδή πάμε τέλη Ιουνίου. Θα υπάρχει συμμετοχή? Ακούω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει πως όσοι ψήφισαν στις πρώτες εκλογές Νέα Δημοκρατία δεν έχουν λόγο να μην το κάνουν, όμως υπάρχουν δύο σημαντικές παράμετροι. Κοιτάτε προς τα δεξιά, ειδικά σε περιοχές που άλλα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας είχαν αυξημένες δυνάμεις, αλλά και τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του κέντρου, που ενίοτε έχουν επιλέξει και Πασόκ, μην σκεφτούν ότι έχει τελειώσει η μάχη και επιστρέψουν στον παραδοσιακό τους χώρο, στενά συνυφασμένοι και με το συναίσθημά τους. Ναι μεν θα υπάρξει συμμετοχή, ναι μεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία όπως φάνηκε και στις πρώτες εκλογές, αλλά θέλει και το κάτι παραπάνω η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Είναι μια σωστή ανάλυση αυτή την οποία κάνετε. Είναι σκέψεις τις οποίες και το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας και όλα τα στελέχη της έχουμε, και όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρανομαστή: να μην υπάρξει εφησυχασμός ότι κάτι κρίθηκε ή κάτι τελείωσε. Σαφώς και επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και την Κυριακή της 25ης Ιουνίου. Δεν έχει μεσολαβήσει κάτι πράγματι, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κυβερνητική πορεία αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε σε αυτόματη προεκλογική περίοδο εκ νέου. Επομένως, θεωρούμε ότι πράγματι οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, οι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έρθουν και αυτή τη φορά να μας ενισχύσουν. Ωστόσο, δεν χρειάζεται κανένας εφησυχασμός και χαλάρωση. Ακριβώς, εάν υπάρξει ένα σενάριο το οποίο δείχνουν αυτή τη στιγμή και οι δημοσκοπήσεις ότι οδεύουμε σε μια επτακομματική βουλή, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, όχι για τη Νέα Δημοκρατία σαν κάτι το οποίο είναι αυτοσκοπός, αλλά για να υπάρχει πράγματι μια ανάπτυξη του προγράμματός της και μια κυβερνητική σταθερότητα με προοπτική τετραετίας, πρέπει να είναι υψηλό, ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει όλες τις πτυχές της πολιτικής της την επόμενη μέρα. Βέβαια, βλέπω ότι απέναντί σας δεν έχετε μία ενδυνάμει κυβερνητική παράταξη με βάση το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών. Δεν είναι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ενδυνάμει κυβέρνηση, ούτε το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι τώρα
διαγωνίζονται για την ηγεσία στην κέντρο αριστερά. Έχετε όμως μια σημαντική ευθύνη και είναι το μέλλον της χώρας μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οικονομικής κρίσης, κορονοϊό, τα αποτελέσματα του στην οικονομία, ενεργειακή ακρίβεια, εν μέσω υψηλής φορολόγησης στην χώρα, παρά το ότι έχει μειωθεί, σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Είδα προσφάτως τα επίσημα στοιχεία ότι έχει χαθεί η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, έχουν μειωθεί τα εισοδήματα και την ώρα που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας παθογένειες. Είδα για παράδειγμα το περιστατικό στην ΚΟ, δεν υπήρχε δεύτερο ασθενοφόρο για να μεταφέρει την 63χρονη. Δεν μπορεί να είναι πολλά που πρέπει να αλλάξουν, όπως και στις υποδομές μετά τα Τέμπη, έτσι. Σωστά. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών ήταν να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία, η οποία έδειξε στην προηγούμενη διακυβέρνηση των 4 ετών απτά δείγματα ότι έχει σχέδιο να βγάλει τη χώρα από τα απόνερα του μνημονίου και της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, να της δοθεί η ευκαιρία σε μια πιο ήρεμη περίοδο, χωρίς όλους αυτούς τους εξωγενείς παράγοντες που αναφέρατε, να αναπτύξει το πρόγραμμά της και πράγματα τα οποία μείναν πίσω ή καθυστερήσαν ή εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να γίνουν την πρώτη τετραετία, να συνεχίσουν και να βελτιωθούν. Αυτά τα πράγματα τα έχει αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι πράγματα τα οποία μόλις προλίγου αναφέρατε, είναι καλύτερη βελτίωση μισθολογική σε όλες τις δουλειές, καλύτερες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές, περαιτέρω φοροελαφρύνσεις, παρά το γεγονός ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι υπήρξε μέσα σε αυτό το περιβάλλον μεγάλη μείωση όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, και βεβαίως ενίσχυση και της υγείας και της παιδείας ακόμη περισσότερο, ώστε να προσπαθούμε να ελαχιστοποιούμε τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία μπορεί να είναι μεμονωμένα, αλλά χτυπάνε άσχημα στον πολίτη. Είχαμε και δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας. 5 δις ευρώ από φόρους, και νομίζω ότι είτε άμεση είναι είτε έμεση, κάποια στιγμή θα πρέπει να μειωθούν και μετά την ενεργειακή κρίση και να επιστραφούν πίσω εκεί που ανήκουν, δηλαδή. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι αυτό το μείγμα πολιτικής που προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να περάσει στον κάθε πολίτη, ότι αυτό είναι το μοντέλο το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε, είναι να έχουμε όσο το δυνατόν υψηλότερα και περισσότερα φορολογικά έσοδα με την όσο το δυνατόν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση για τους πολίτες. Αυτό γίνεται μόνο μέσω της ανάπτυξης, μόνο μέσω των επενδύσεων, μόνο μέσω δράσεων και πρωτοβουλειών που μπορεί να παίρνει η κυβέρνηση, η οποία θα φέρνει είτε μέσα από τον τουρισμό, είτε από την τεχνολογία, είτε μέσα από υψηλές επενδύσεις οι οποίες θα γίνονται στη χώρα μας, φορολογικά έσοδα χωρίς να επιβαρύνει τον πολίτη. Τουλάχιστον που σε αυτή την προεκλογική περίοδο μιλάτε και για τα προγράμματά σας. Θεωρώ στήρα την αντιπαράθεση για το γενικό λογιστήριο του κράτους, στην οποία έχουμε μπει εδώ και 14 μέρες. Όμως τουλάχιστον μιλάτε για οικονομία, μιλάτε για φορολογία, μιλάτε για έναν ή για περισσότερους τομείς των προγραμμάτων σας, και αυτό είναι θετικό για τους πολίτες, διότι προφανώς συγκρίνουν κυβερνήσεις, προφανώς λειτουργούν και με βάση την ιδεολογία τους, συγκρίνουν όμως και προγράμματα για την επόμενη μέρα. Σωστά. Πράγματι είναι βασικότερο. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε λίγο από αυτή την αντιπαράθεση της κοστολόγησης, αλλά ξέρετε γιατί δημιουργήθηκε αυτό. Γιατί υπήρξε μια πολύ μεγάλη ανάγκη, την οποία ο ίδιος ο κόσμος μας τη ζητούσε, να είμαστε συγκεκριμένοι και ορισμένοι. Ναι. Και αυτό η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έκανε σαφές από την πρώτη μέρα, ότι φτάνει πια με τις δημιουργικές ασάφειες που λέγαμε στο παρελθόν, με τις αοριστολογίες, και πρέπει να είμαστε πια συγκεκριμένοι για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Έτσι φτάνουμε και σε ένα σημείο να πρέπει να θέσουμε όλους πρώτων ευθυνών τους, και αυτά τα οποία εύκολα και αβασάνιστα υπόσχονται να περνάνε από τη βάσανο της κριτικής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.